Στην ολιγόλεπτη συνάντηση που είχε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη τέταρτη διεθνή διάσκεψη για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας, υπογράμμισε στο συνομιλητή του ότι η αποκλιμάκωση που παρατηρείται μέχρι στιγμής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πρέπει να διατηρηθεί ως βάση για διάλογο και επέστησε την προσοχή στην αποφυγή μονομερών ενεργειών στο πεδίο. International legality is the only way and a rules-based international order is non-negotiable value for us. Στην Άγκυρο, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρ Τσελίκ, κατηγόρησε τον Νίκο Δένδια ότι ψεύδεται όταν λέει ότι το Ισλαμικό κράτος έχει ως βάση των δραστηριοτήτων του την Τουρκία. Diye konusunda Yunanistan Dışişleri Bakanı yalan söylüyor. Net. Bakın, yanlış söylüyor demiyorum. Bilgi eksikliği var demiyorum. Net söylüyorum. Yalan söylüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı bilerek yalan söylüyor. Την ίδια ώρα η Λευκοσία παραμένει σε επιφυλακή εν ώψη της παράνομης επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα. Στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος της Κύπρου ζήτησε από τους επικεφαλείς των διπλωματικών αποστολών να μεταφέρουν στις κυβερνήσεις τους την ανάγκη να τονίσουν στον Ερντογάν να αποφύγει να πυροδοτήσει περαιτέρω την ένταση μέσω των όποιων νέων παράνομων ενεργειών, ειδικότερα όσον αφορά τα Βαρόσια. Particularly in relation to Varosha, this will be the tombstone of not only resuming the negotiation process, the negotiating process, but and most importantly, to reaching a viable and functional settlement. Η πρόεδρος της Κομισιόν μεταβαίνει στη Λευκοσία, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τάχθηκαν και πάλι κατά τις λύσεις των δύο κρατών. The de-escalation in the Eastern Mediterranean is a good sign, but constructive engagement needs to be deepened. Engaging with Turkey in a phased, proportionate and reversible manner remains our policy. Ο κατοχικός ηγέτης έστειλε και πάλι προκλητικό μήνυμα. Bizim dediğimiz iki eşit egemen devlet. Ancak bu çerçevede bir anlaşma olabilir.